Γεια σας. Είμαι ο Μινάζας Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 7η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας με θέμα GPU Processing, δηλαδή παραλληλισμό σε κάρτες γραφικών. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της παραλληλοποίησης των εφαρμογών για εκτέλεση στους παράλληλους επεξεργαστές που βρίσκονται στις σύγχρονες κάρτες γραφικών. Ας ξεκινήσουμε με κάποιους όρους. Όπως είπαμε, οι σημερινές κάρτες γραφικών έχουν πολλούς επεξεργαστές που μπορεί κάποιος να τους χρησιμοποιήσει για να επεξεργαστεί κάποια δεδομένα. Βέβαια, η πρωταρχική λειτουργία αυτών των επεξεργαστών είναι να παρέχουν καλύτερα γραφικά στις οθόνες που είναι συνδεδεμένες σε έναν υπολογιστή. Όμως, εκτός από αυτή τη λειτουργία, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες και την επεξεργαστική ισχύ των σημερινών καρτών γραφικών προκειμένου να επεξεργαστεί δεδομένα και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες προς την επίτευξη ενός συστήματος επεξεργασίας υψηλών επιδόσεων, high performance computing. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, κάποιος που χρησιμοποιεί τις κάρτες γραφικών για παράλληλη επεξεργασία δεδομένων του, δεν μπορεί να έχει και μια οθόνη ταυτόχρονα για να βλέπει και κάποια απαιτητικά γραφικά. Εν τούτης όμως, χρησιμοποιείται η επεξεργαστική ισχύ προς όφελός του. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της λειτουργίας λοιπόν της εκμετάλλευσης της παραλίας των καρτογραφικών, έχει δημιουργηθεί ο όρος GPU, δηλαδή General Purpose, δηλαδή γενικού σκοπού επεξεργασία, πάνω σε GPU, σε Graphical Processing Unit. Έτσι λοιπόν, με τον όρο GPU, ονομάζουμε οτιδήποτε προγραμματίζουμε για εκτέλεση πάνω σε μία κάρτα γραφικών, το οποίο όμως δεν είναι γραφικοί υπολογισμοί. Υπάρχουν δύο εταιρείες που δημιουργούν τέτοιες κάρτες γραφικών. Η μία είναι η Nvidia και η άλλη είναι η ATI. Κάθε εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα δικό της προγραμματιστικό περιβάλλον που κυρίως είναι επεκτάσεις στις λειτουργίες της C, της γλώσσας C, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε προγραμματιστές να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των επεξεργαστών αυτών των GPU. Σε αυτό το μάθημα χρησιμοποιούμε τις κάρτες γραφικών Nvidia, η οποία έχει παρουσιάσει το CUDA, το περιβάλλον CUDA, που είναι ένα Compute Unified Device Architecture, δηλαδή μια αρχιτεκτονική λογισμικού για διαχείριση δεδομένων σε παράλληλο προγραμματισμό. Το CUDA, το περιβάλλον CUDA, προστίθεται πάνω στο περιβάλλον ανάπτυξης C, προγραμμάτων C, και μπορεί κάποιος, γράφοντας κώδικα C με τις επεκτάσεις CUDA, να δημιουργήσει έναν κώδικα που μπορεί να εκτελεστεί σε μία κάρτα Nvidia. Σχετικά με τις κάρτες Nvidia, παρατηρούμε μία μεγάλη αύξηση των επιδόσεων σε gigaflops. Βλέπουμε ο κατακόρυφος άξονας αναγράφει τον όρο gigaflops, δηλαδή Giga Floating Operations per Second, και παρατηρούμε από το 2003 μέχρι και το 2006 που παρουσιάζει το γράφημα, και ασφαλώς η ίδια ανάπτυξη συνεχίζει και στις μέρες μας,
ίδια εκθετική ανάπτυξη, βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχώς παρουσιάζονταν κάρτες γραφικών με ολοένα και περισσότερες δυνατότητες και ασφαλώς μεγαλύτερες επιδόσεις. Για παράδειγμα, η G80 είναι μια κάρτα που παρέχει δυνατότητες επιδόσεων πάνω από 300 gigaflops. Και ασφαλώς βέβαια η πορεία συνεχίζεται και στις μέρες μας. Στο ίδιο γράφημα βλέπουμε και τις επιδόσεις των επεξεργαστών που δεν έχουν ακολουθήσει την ίδια αυτή πορεία. Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα έναν γενικού τύπου επεξεργαστή όπως Intel Core 2 Duo, όπου οι επιδόσεις του συγκρίνονταν με τις επιδόσεις που είχε ένα προηγούμενο μοντέλο πριν από 2 χρόνια, όπως το NV40. Δηλαδή, η MOV γραμμή που δείχνει τις επιδόσεις των επεξεργαστών δείχνει ότι τα gigaflops στους επεξεργαστές δεν ακολουθούν αυτή την μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στις κάρτες γραφικών. Προκειμένου να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, γιατί οι κάρτες γραφικών έχουν μεγαλύτερη αύξηση στις επιδόσεις από ότι οι κάρτες γραφικών, θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε την αρχιτεκτονική του κάθε επεξεργαστικού στοιχείου. Συγκεκριμένα, στις CPU, στις κλασικές επεξεργαστικές μονάδες, έχουμε πολύ μεγάλες κρυφές μνήμες, πολύ γρήγορες κρυφές μνήμες, έχουν δυνατότητα προσαρμοστικότητα στην διακλάδωση, χειρίζονται λοιπόν αποφάσεις και διακλαδώσεις με πολύ καλή ταχύτητα και ασφαλώς βέβαια έχουν υψηλές επιδόσεις. Από την άλλη, οι GPU, οι κάρτες γραφικών, έχουν πάρα πολλές ALU, αριθμητικές λογικές μονάδες. Και βέβαια, οι σύγχρονες κάρτες γραφικών έχουν και FPU, Floating Point Units. Έχουν μια πολύ γρήγορη μνήμη και επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών ρυθμοαποδόσεων throughput σε παράλληλες εργασίες και βέβαια να εκτελείται το πρόγραμμα σε πάρα πολλά νήματα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη κρυφή μνήμη όσο η CPU, αλλά έχει πάρα πολλές ALU. Ενώ μία CPU, ένας πυρήνας σε μία CPU μπορεί να έχει 3, ίσως και 4 ALU, σε μία GPU βλέπουμε δεκάδες ALU. Ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι η λύση σε όλα είναι GPU, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε GPU και να κάνουμε τα πάντα. Χρειάζονται και οι δύο αρχιτεκτονικές. Χρειάζονται και η CPU και η GPU. Γιατί τα CPU, δηλαδή οι κλασικοί επεξεργαστικοί πυρήνες, είναι εξαιρετικοί για παραλληλισμό εργασιών, διαφορετικές εργασίες, διαφορετικά tasks, που το κάθε task εκτελεί άλλες εντολές τελείως διαφορετικές από τις υπόλοιπες. Τα CPU λοιπόν μπορούν να εκτελούν διαφορετικά tasks, ενώ τα GPU είναι εξαιρετικά για παραλληλισμό δεδομένων. Και αυτό γιατί στα GPU εκτελείται η ίδια εντολή σε όλες τις ALU. Δηλαδή, πρέπει όλες οι ALU να εκτελούν την ίδια εντολή, βέβαια σε διαφορετικά δεδομένα. Οπότε χωρίζουμε τα δεδομένα σε κομμάτια, σε blocks και έρχεται η ίδια εντολή. Η ίδια εντολή μπορεί να είναι για παράδειγμα μια εντολή πολλαπλασιασμού 2 στοιχείων. Άρα λοιπόν εκτελείται η ίδια εντολή, πολλαπλασιασμός, σε 100 στοιχεία ταυτόχρονα. Δηλαδή μας επιτρέπει αυτό που είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη, την διανυσματοποίηση των δεδομένων και την εκτέλεση αναδιανύσματα. Άρα λοιπόν, τα CPU είναι κατάλληλα για παραλληλισμό εργασιών, τα GPU είναι κατάλληλα για παραλληλισμό δεδομένων. Αν δούμε βέβαια και το floor plan των δύο αυτών αρχιτεκτονικών, βλέπουμε ότι σε μία CPU το μεγαλύτερο μέρος το κατέχει η CAS,
η κρυφή μνήμη, ένα πολύ μεγάλο μέρος σε Silicon State καταλαμβάνει η control λογική, για παράδειγμα control λογική είναι η εκτέλεση εκτός σειράς, η αποκωδικοποίηση των εντολών, η εξάλληψη των εξαρτήσεων με την ονομασία καταχωρητών και το καθεξής. Και έχει κάποιες ALU μονάδες που εκτελούν παράλληλα τις εντολές, εφόσον δεν υπάρχουν εξαρτήσεις. Αντιθέτως, η GPU παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι καταλαμβάνεται από ALU, αριθμητικές λογικές μονάδες, ενώ η control λογική είναι ελάχιστη. Βλέπετε το κίτρινο πλαίσιο, πόσο μικρό είναι στην GPU, και η CASP, και αυτή καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό τμήμα του estate, του silicon estate, δηλαδή του ωφέλιμου χώρου πυρητίου πάνω στο chip. Άρα λοιπόν, σε μία GPU περισσότερα τρανζίστορ αφιερώνεται στην επεξεργασία δεδομένων. Άρα, έχουμε μεγαλύτερα ωφέλη αν χρησιμοποιούμε GPU εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλο έλεγχο. Εκεί που όλοι θέλουμε να εκτελούν τις ίδιες εντολές. Άρα λοιπόν, σε παραλληλισμό δεδομένων. Στην αρχιτεκτονική λοιπόν GPU παρατηρούμε ότι μέσα η GPU χωρίζεται σε επεξεργαστές νημάτων και στη συνέχεια σε κάθε επεξεργαστή νήματος έχουμε ένα αριθμό από ALU. Δηλαδή υπάρχει μία ιεράρχηση στην επεξεργασία. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την CUDA σε ένα δικό μας πρόβλημα, θα πρέπει αυτό το πρόβλημα να επιτρέπει παραλληλισμό δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να χωρίσουμε τα δεδομένα σε ομάδες δεδομένων και να τα επεξεργαστούμε παράλληλα και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Και θα πρέπει λοιπόν να χωρίσουμε τα blocks και να αναθέσουμε τα blocks σε πυρήνες εκτέλεσης. Θα πρέπει όμως το μέγεθος των block να είναι κατάλληλο ώστε να χωράει κάθε φορά σε κάποιον επεξεργαστή νήματος, γιατί αλλιώς θα έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση για να έρχεται από τη μνήμη κάθε φορά τα αντίστοιχα δεδομένα που χρειάζονται και συνέπεια είναι να μειωθεί πάρα πολύ η απόδοση. Η GPU έχει τρία είδη μνήμης. Έχει την device memory, την texture memory και την custom memory. Η device memory είναι η κλασική DRAM μνήμη, DDR, η οποία είναι μεγάλη σε μέγεθος, 2, 4 και παραπάνω gigabyte, είναι off-chip μνήμη και ασφαλώς είναι κοινόχρηστη από όλα τα νήματα. Βέβαια είναι αρκετά αργή αυτή η μνήμη για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την παραλληλία των νημάτων που παρέχει η GPU. Ένα άλλο είδος μνήμης, πολύ γρήγορης μνήμης, είναι η constant memory. Αυτή η μνήμη πάλι είναι κοινή σε όλες τις μνήμες, σε όλα τα νήματα της GPU και επιτρέπει την αποθήκευση σταθερών, δηλαδή τιμών που δεν τροποποιούνται, άρα και δεν υπάρχει έλεγχος και ανάγκη για κάποια συμφωνία κρυφών μνημών. Είναι πολύ γρήγορη μνήμη γιατί δεν έχει ελέγχους. Άρα λοιπόν, κάτι που έχει αποθηκευτεί με ειδικό τρόπο σε αυτή τη μνήμη είναι κοινά προσβάσιμο από όλα τα νήματα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν ένα από τα tip της παραλληλοποίησης σε CUDA είναι η αποθήκευση σταθερών τιμών στην constant memory. Και βέβαια υπάρχει και η texture memory που έχει μικρότερο μέγεθος και είναι on chip και εντούτοις επιτρέπει καλύτερη ταχύτητα αλλά δεν έχει τόσο μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Βέβαια το κάθε thread, ο κάθε thread processor που έχει μια σειρά από
εργάτες που δουλεύουν πάνω σε ένα blog, έχει και το δικό του shared memory, οπότε μπορεί η ανταλλαγή των δεδομένων να γίνεται και μέσω αυτής της μνήμης. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε η συσκευή μας αποτελείται από μία σειρά από επεξεργαστές. Ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του GPU, δηλαδή επεξεργαστές, όπου ο κάθε ένας επεξεργαστής έχει τη δικιά του texture memory και custom memory, και βέβαια υπάρχει και η off-chip memory που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανταλλαγή των δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν τα δεδομένα να διαιρούνται και να διαχωρίζονται σε μικρότερα blocks ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν από έναν πυρήνα. Και συνήθως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι 512 νήματα σε ένα block. Όμως, επειδή κάθε νήμα έχει κάποιες απαιτήσεις ως προς καταχωρητές και άλλους πόρους συσκευής, τελικά μερικές φορές έχουμε μικρότερο μέγιστο αριθμό νημάτων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε να μην τοποθετούμε και χρησιμοποιούμε πολλούς καταχωρητές, πολλές μεταβλητές σε ένα νήμα, για να μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό νημάτων. Όλα τα blocks ορίζουν ένα πλέγμα και όλα τα blocks εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα. Τα blocks βέβαια είναι ανεξάρτητα και εκτελείται ένας kernel στην GPU κάθε φορά. Άρα kernel είναι το πρόγραμμα που θα εκτελέσει η κάρτα γραφικών και μόλις κάνουμε launch το kernel στην κάρτα γραφικών, στη συνέχεια επεξεργάζονται, χωρίζονται τα δεδομένα σε blocks και κάθε επεξεργαστής αναλαμβάνει το δικό του block για να το επεξεργαστεί. Και βέβαια όλα τα blocks εκτελούν τις ίδιες εντολές. Single instruction λοιπόν, αλλά θα πρέπει, αν κάποιο block δεν θέλει, δεν πρόκειται να εκτελέσει κάποια εντολή, θα πρέπει να παραμείνει ως idle. Δηλαδή δεν μπορεί να εκτελούν άλλες εντολές κάποια νήματα, άλλες κάποια άλλα. Ή όλα θα εκτελούν την εντολή που έχει έρθει, απλώς κάποια θα είναι idle και δεν θα την εκτελούν. Η CUDA λοιπόν είναι μια βιβλιοθήκη βασικά. Ένα software που μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα σύστημα, είτε Linux είτε Windows, και προσθέτει κάποιες επεκτάσεις στη γλώσσα C. Άρα, προαπαιτούμενο για να χειριστεί κάποιος ένα πρόγραμμα σε μια κάρτα γραφικών GPU, πρέπει να γνωρίζει C. Και εφόσον έχει το συριακό του πρόγραμμα σε C, στη συνέχεια μπορεί να προσθέσει αυτά που απαιτούνται και να εκτελεστεί στην κάρτα γραφικών. Η CUDA λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τις συναρτήσεις, τις μεταβλητές και την κλίση συναρτήσεων που είτε θα εκτελεστούν πάνω στην κάρτα γραφικών είτε στον επεξεργαστή. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση σε CUDA, θα πρέπει να ορίσουμε αυτή η συνάρτηση που είναι εμφανής και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεσμευμένες λέξεις μπροστά από το όνομα της συνάρτησης device ή global ή host. Αν τοποθετήσουμε την δεσμευμένη λέξη host, δηλαδή δύο κάτω παύλες host, δύο κάτω παύλες κενό ο τύπος της συνάρτησης κενό η συνάρτηση, σημαίνει ότι θα εκτελεστεί και μπορεί να είναι εμφανής μόνο στον επεξεργαστή του συστήματος, στο CPU. Αν τοποθετήσουμε τη λέξη device, τότε σημαίνει ότι αυτή η συνάρτηση μπορεί να εκτελεστεί μόνο στην κάρτα γραφικών. Και αν τοποθετήσουμε τη λέξη global, σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεστεί παντού. Βέβαια, θα πρέπει να ξέρουμε ότι στις συναρτήσεις χρησιμοποιούμε pointers. Προκειμένου να μπορέσουμε λοιπόν να περάσουμε παραμέτρους ή τις διευθύνσεις των δεδομένων που θα επεξεργαστούμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε pointers. Γι' αυτό λοιπόν, αν ορίσουμε ή device ή global ή host, πρέπει οι παράμετροι της συνάρτησης, εφόσον βέβαια
δεν είναι ένα σκάλαρ, αλλά είναι ένας πίνακας, να περαστεί ως pointer. Η προεπιλογή για μια συνάρτηση στο CUDA είναι host, δηλαδή αν δεν δηλώσουμε καν τίποτα, θα είναι host. Βέβαια είναι μια καλή πρακτική, ακόμα και να είναι προεπιλογή, να το δηλώνουμε εμείς explicitly ότι θέλουμε να είναι host, προκειμένου να απομακρύνουμε κάποιες πιθανές ασάφειες και για να είναι πιο εμφανές σε εμάς τους ίδιους προγραμματιστές για το πού αναφέρεται αυτή η συνάρτηση. Οι συναρτήσεις λοιπόν δεν επιστρέφουν τιμή, δεν έχουν μεταβλητό αριθμό χρησμάτων, δεν έχουν στατικές μεταβλητές, αλλά χρησιμοποιούν κυρίως pointers. Προκειμένου να ορίσουμε μεταβλητές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις δεσμευμένες λέξεις των device, constant και shared. Για παράδειγμα, αν δηλώσουμε constant έναν πίνακα, τότε θα τοποθετηθεί στην μνήμη σταθερών. Στη μνήμη λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα πρόσβαση, αλλά εν τούτης δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτές τις τιμές. Άρα είναι μια καλή τακτική τις σταθερές να τις τοποθετούμε στη μνήμη σταθερών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε shared ώστε να τοποθετηθεί η συγκεκριμένη μεταβλητή στην κοινόχρηστη μνήμη της κάρτας γραφικών. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε device ώστε να τοποθετηθεί στην off-chip μνήμη της κάρτας γραφικών. Βέβαια, το πού θα τοποθετηθεί κάθε φορά θα πρέπει να το σκεφτούμε και να το εξετάσουμε με προσοχή, γιατί οι πόροι είναι περιορισμένοι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα shared ή δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα συνήθως στην μνήμη της κάρτας γραφικών. Πρέπει σταδιακά να τα μεταφέρουμε. Εξαρτάται βέβαια και τα δεδομένα, το μέγεθος των δεδομένων. Το default είναι οι μεταβλητές να διαμένουν στους καταχωρητές όπου είναι βέβαια δυνατό. Μέσα στον κώδικα που εκτελείται στην κάρτα γραφικών δημιουργούνται αυτόματα κάποιες μεταβλητές που είναι οι μεταβλητές ταυτότητας των νημάτων. Για παράδειγμα, το κάθε νήμα έχει μια μεταβλητή thread_id.x, thread_id.x.y και thread_id.x.z. Δηλαδή, τις συνταγμένες χ, x, y, z σε ένα τρισδιάστατο πλέγμα. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε ότι έχουμε ένα τρισδιάστατο πλέγμα όπου έχουμε χωρίσει κομμάτια εκτέλεσης, blocks, τρισδιάστατα blocks, τρισδιάστατη κύβη μέσα σε αυτό το, τρισδιάστατο μεγάλο κύβο, και το κάθε νήμα εκτελείται σε ένα τμήμα αυτών των υποκύβων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συνταγμένες x, y, z προκειμένου να διευκρινίσουμε ποιο ακριβώς νήμα είναι. Επίσης, μέσα στο πλέγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεταβλητές block idx x και block idx y προκειμένου να έχουμε τα blocks μέσα σε αυτό το πλέγμα, ενώ έχουμε και τη διάσταση πλέγματος με το grid dim, δηλαδή το dim από το dimension, grid dim x, grid dim y και block dim x, block dim y, block dim z, προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς πού βρίσκεται κάποιο νήμα. Θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά να σκεφτόμαστε τρισδιάστατα, ότι έχουμε ένα τρισδιάστατο κύβο δεδομένου που πρέπει να επεξεργαστούμε και χωρίζουμε αυτά εδώ τα δεδομένα σε υποσύνολα, τα οποία τα αναθέτουμε σε νήματα. Και προκειμένου να γνωρίζουμε κάθε νήμα που βρίσκεται ακριβώς, χρησιμοποιούμε αυτές εδώ τις μεταβλητές που ασφαλώς είναι διαφορετικές για κάθε νήμα. Κάθε νήμα θα έχει το δικό του thread IDX, thread IDX Y, thread IDX Z.
Ένα άλλο στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι το μέγεθος τρέβλωσης, δηλαδή το RAP size, που είναι η ομάδα των νημάτων που χρονοδρομολογούνται ταυτόχρονα. Στον παράλληλο προγραμματισμό, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και ο συγχρονισμός. Αυτό λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί με την κλίση της συνάρτησης κάτω-παύλα, sync threads. Αυτό λοιπόν συγχρονίζει όλα τα νήματα του τρέχοντος block, αλλά βέβαια η χρησιμοποίηση της σε κώδικα που έχει συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα, κάτι που το έχουμε δει και σε άλλες δομές προγραμματισμού, ας πούμε στο OpenMPI ή στο OpenMP. Δηλαδή, αν κάποιο νήμα λόγω conditional δεν εκτελέσει το sync threads και όλα τα άλλα το εκτελέσουν, τότε όλα τα άλλα θα περιμένουν και αυτό το νήμα που έχει ξεφύγει και δεν έχει εκτελέσει το sync thread να έρθει και αυτό στην εκτέλεση του sync thread για να συνεχίσουν από τη δομή αυτή barrier και μετά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει σε μια ομάδα όλα τα νήματα να εκτελούν το sync thread, είτε στην ίδια γραμμή κώδικα είτε σε άλλη γραμμή κώδικα, αλλά θα πρέπει να το εκτελέσουν αν το έχουμε βάλει. Επίσης, υπάρχουν συναρτήσεις για τις περισσότερες μαθηματικές πράξεις. Υποδηλώνονται με δύο κατωπαύλες, δύο κατωπαύλα συν F, ημίτονο, συνημίτονο, εκθετική, κτλ. Και ούτω καθεξής. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις εγενείς μαθηματικές συναρτήσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί για την CUDA. Προκειμένου να εκτελέσουμε έναν κώδικα σε μία κάρτα γραφικών, κάνουμε κάποια βασικά πράγματα. Ένα από αυτό είναι, για παράδειγμα, να ορίσουμε το πλέγμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Ορίζουμε το πλέγμα, ορίζουμε το block και προαιρετικά ορίζουμε το κανάλι εκτέλεσης, ο stream ID, ή το μέγεθος της κοινής μνήμης. Και όταν έχουμε ορίσει τα προηγούμενα στοιχεία, στη συνέχεια εκτελούμε το kernel μας με το να γράψουμε το όνομα του kernel. Δεν γράφουμε kernel όπως γράφεται εδώ πέρα, γράφουμε το όνομα του kernel, τη συνάρτησή μας. Τα τρία σύμβολα, οι τρεις χαρακτήρες που υποδηλώνουν το μικρότερο, που ακολουθείται από το grid blob stream share memory, και οι τρεις χαρακτήρες που δείχνουν το μεγαλύτερο, και στη συνέχεια σε παρέθεση τοποθετούμε τις υπόλοιπες παραμέτρους. Για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο είχαμε ορίσει μια συνάρτηση filter που είχε δύο παραμέτρους, όπως βλέπουμε, δηλαδή integer in asterisk in και integer asterisk out. Αυτή εδώ πέρα ήταν global, δηλαδή μπορούσε να φανεί και στον επεξεργαστή και στην κάρτα γραφικών, και void, δεν επιστρέφει κάποια τιμή, και είναι το filter. Ορίζουμε λοιπόν ένα grid, DIM3 είναι ειδικός τύπος μεταβλητής για την CUDA, DIM3 λοιπόν grid 16x16, ορίζουμε λοιπόν ένα πλέγμα 16x16 και συνέχεια ένα block 16x16. Και εκτελούμε το filter αυτό με τις παραμέτρους grid, block, στο stream 0. Η χρήση των streams βοηθάει στο να έχουμε επικάλυψη μεταφοράς δεδομένων και επεξεργασίας, και είναι μια προχωρημένη τεχνική που δεν θα αναφέρουμε σε αυτή τη διάλεξη. Και στη συνέχεια βέβαια ακολουθούν οι τρεις χαρακτήρες του μεγαλύτερου και οι παράμετροι της συνάρτησής μας. Και βέβαια μπορούμε να το εκτελέσουμε και παραλείποντας τα δύο αυτά μηδενικά και να έχουμε κατευθείαν filter grid block in και out. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την κάρτα γραφικών CUDA, θα πρέπει να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας, να το επεξεργαστούμε και να το κάνουμε compile. Ποιο είναι όμως το μονοπάτι του compiler? Έχουμε λοιπόν την εφαρμογή μας που είναι ένα μείγμα από κώδικα C και κώδικα
σι με επεκτάσεις κούντα, και στη συνέχεια χωρίζεται η διαδικασία του compile αυτόματα από το compiler που χρησιμοποιούμε στο σύστημα, και τα πηγαία αρχεία που είναι σε C, C++ γίνονται compile με τον κλασικό compiler GCC, όπου δημιουργείται ο κώδικας για τον επεξεργαστή, ενώ τα κομμάτια της εφαρμογής μας που είναι γραμμένα για CUDA γίνονται compile με τον NVCC, όπου δημιουργούνται ο GPU code, και στη συνέχεια γίνεται linking των δύο αυτών object code και έχει ως συνέπεια να έχουμε το τελικό εκτελέσιμο. Άρα λοιπόν, σημαντικό εργαλείο είναι και το NVCC, που είναι ο μεταγλωσσιστής για κώδικα μηχανής. Βέβαια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κλασικά εργαλεία αποσφαλμάτωσης όπως GDB, Valgrind, CUDA Visual Pro και ούτω καθεξής. Σχετικά με την διαχείριση μνήμης, ο host διαχειρίζεται τη μνήμη της GPU. Δηλαδή, η GPU είναι μια slave device, μια κάρτα η οποία παρέχει τους πόρους στον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής λοιπόν δεσμεύει μνήμη στην κάρτα γραφικών, θέτει κάποια στοιχεία στην κάρτα γραφικών, αντιγράφει λοιπόν από την μνήμη του CPU στη μνήμη του GPU κάποια στοιχεία και συνέχεια απελευθερώνει αυτά τα στοιχεία. Προκειμένου λοιπόν να γίνει η αντιγραφή των δεδομένων από την μνήμη του CPU στην μνήμη GPU, χρησιμοποιείται το CUDA MemCPY. Η αντιγραφή βέβαια μπορεί να είναι και αφίδρομη, δηλαδή η μνήμη του συστήματος host αντιγράφει στο device και στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα, από τη μνήμη του device επανέρχονται τα στοιχεία πίσω στη μνήμη του host. Μάλιστα, υπάρχει και δυνατότητα να γίνει αντιγραφή από κάρτα γραφικών σε κάρτα γραφικών, από device σε device. Έτσι λοιπόν, στην εντολή CUDA MemCPY υπάρχει μια παράμετρος, το kind, που δείχνει άμα θα έχουμε από host σε device, που είναι η πρώτη παράμετρος που αναγράφεται στο slide, δηλαδή CUDA MemCPY host to device, αλλιώς CUDA MemCPY device to host, αλλιώς CUDA MemCPY device to device. Ασφαλώς, στη διαδικασία παραλληλοποίησης θα πρέπει να γνωρίζουμε και το χρόνο. Ο χρόνος είναι ένα μετρικό που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αν έχουμε πετύχει το στόχο μας, δηλαδή να έχουμε βελτιώσει το χρόνο εκτέλεσης ή όχι. Προκειμένου να μετρηθεί ο χρόνος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση που παρέχει το CUDA SDK, που είναι η συνάρτηση Start Timer και Stop Timer. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την μέτρηση του χρόνου, ορίζουμε μια ακέραια τιμή timers σε αρχική τιμή 0. Στη συνέχεια δημιουργούμε και αρχικοποιούμε αυτή τη δομή του timer, cut create timer. Ξεκινάμε το χρόνο, start timer, εκτελείται ο kernel και συνήθως θα πρέπει να εκτελέσουμε αρκετές φορές το kernel προκειμένου να έχουμε μια σωστή εικόνα για το χρόνο εκτέλεσης, ώστε να μην λάβουμε υπόψη μας κάποιες αρχικές καθυστερήσεις. Στη συνέχεια τερματίζουμε το timer, διαβάζουμε τη μνήμη του timer και βέβαια στο τέλος απελευθερώνουμε αυτόν τον πόρο με το να κάνουμε delete. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μάλιστα και ασύγχρονες συναρτήσεις. Έτσι λοιπόν ορίζουμε τα γεγονότα start event και stop event, όπου είναι τύπος CUDA event start, και στη συνέχεια ξεκινάμε αυτά τα γεγονότα, δημιουργούμε λοιπόν τα γεγονότα event create, κάνουμε record στο start event για το stream 0, εκτελείται ο πυρήνας μας και στη συνέχεια σταματάμε, κάνουμε record το event στο κανάλι 0 στην μεταβλητή stop event. Κάνουμε synchronize και βλέπουμε το χρόνο που έχει περάσει ανάμεσα στα δύο αυτά events. Δηλαδή μπορούμε με τη χρήση των events να καταγράψουμε το χρόνο εκτέλεσης σε δύο διακριτά σημεία και να δούμε τη διαφορά σε αυτά εδώ τα σημεία. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε και καλύτερο profiling, προκειμένου να δούμε ποιο κομμάτι του κώδικα στην CUDA καθυστερεί και θα πρέπει επομένως να το βελτιώσουμε.
στην αρχιτεκτονική GeForce 80, οι μνήμες CUDA έχουν τις εξής ιδιότητες. Κάθε νήμα μπορεί να διαβάσει και να γράψει τους δικούς του καταχωρητές. Κάθε νήμα μπορεί να διαβάσει και να γράψει την τοπική μνήμη. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι το grid αποτελείται από κάποια blocks και το κάθε νήμα έχει πρόσβαση, ανάγνωση, εγγραφή στους καταχωρητές που είναι ιδιωτικοί σε αυτό το νήμα. Επίσης το κάθε νήμα έχει πρόσβαση στην κοινόχρηστη μνήμη που διαμοιράζεται με τα άλλα νήματα του block. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόσβαση στο shared memory, read-write. Επίσης υπάρχει και το global memory, όπου όλα τα νήματα μπορούν να διαβάζουν στοιχεία από την global memory. Και ασφαλώς υπάρχει constant memory που είναι μόνο για ανάγνωση. Προκειμένου να δηλώσουμε κάποιους τύπους ότι ανήκουν είτε στον επεξεργαστή, είτε στην μνήμη του επεξεργαστή, είτε στην και αποθηκεύονται είτε στη μνήμη της κάρτας γραφικών, χρησιμοποιούμε κάποιες δεσμευμένες λέξεις, όπως είπαμε. Έτσι λοιπόν, αν δηλώσουμε μια μεταβλητή ακέραια τιμή local var τύπου device και local, σημαίνει ότι αποθηκεύεται στη συσκευή, αποθηκεύεται στη GPU λοιπόν, γιατί είναι device, και αποθηκεύεται όμως local, δηλαδή ότι η πρόσβαση είναι μόνο τοπική και μόνο το νήμα έχει πρόσβαση σε αυτό το πέρα, δηλαδή σε μια ιδιωτική μνήμη. Και βέβαια η διάρκεια ζωής αυτών των στοιχείων είναι όσο το νήμα εκτελείται. Αν δηλώσουμε τώρα τη μεταβλητή device και shared, σημαίνει πάλι ότι βρίσκεται στην device, στη συσκευή, στην κάρτα γραφικών, αλλά είναι shared, κοινόχρηση. Κοινόχρηση με τι? Με τα άλλα νήματα του ίδιου block. Άρα είναι στη shared memory και όλα τα νήματα του ίδιου block έχουν πρόσβαση σε αυτή εδώ την θέση. Μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μην έχουμε κάποια χαμένη συναλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίζουμε τον αμοιβαίο αποκλεισμό όταν έχουμε εγγραφή σε αυτή την κοινόχρηση μνήμη. Αν δώσουμε μόνο device, τότε αποθηκεύεται κατευθείαν στην εξωτερική off-chip μνήμη της κάρτας γραφικών, είναι global αυτή η μνήμη, είναι προσβάσιμη από όλα τα νήματα, από όλα τα blocks, σε όλο το grid και η διάρκεια ζωής είναι όσο εκτελείται ο kernel, ο πυρήνας. Άμα δηλώσουμε device constant, σημαίνει ότι αποθηκεύεται πάλι στην κάρτα γραφικών, στη μνήμη της κάρτας γραφικών, αλλά στην read-only memory, στην constant memory, που είναι βέβαια προσβάσιμη από όλο το grid, από όλο το application. Μπορούμε προαιρετικά να μην τοποθετήσουμε το device, αλλά εντούτοις είναι μια καλή πρακτική. Γιατί μας βοηθάει να αποσαφηνίζουμε κάποια θέματα. Αυτόματες μεταβλητές χωρίς κανένα περιορισμό τοποθετούνται σε καταχωρητές, εκτός από τους πίνακες που εδρεύουν στην τοπική μνήμη. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε pointers, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι pointers μπορούν να δείχνουν μόνο σε μνήμη που βρίσκεται στο device memory, στην καθολική μνήμη. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε δεσμεύσει στην off-chip της κάρτας γραφικών κάποια μνήμη και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε το pointer που αντιστοιχεί σε αυτή τη μνήμη. Δεν μπορούμε να έχουμε pointer για local memory. Μπορούμε λοιπόν να εκτελέσουμε συνάρτηση που χρησιμοποιεί pointer σε καθολική μεταβλητή. Μπορούμε να έχουμε και καθολικές μεταβλητές, όπως βλέπουμε ότι ορίζεται float αστεράκι pointer που είναι η διεύθυνση της global var. Η καθολική λοιπόν μνήμη, η off-chip μνήμη, η DDR λοιπόν μνήμη της κάρτας γραφικών, που επειδή είναι off-chip είναι πολύ πιο αργή από τη shared memory, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ένα σωστό προγραμματισμό. Θα πρέπει λοιπόν αρχικά να μεταφέρονται δεδομένα στην off-chip μνήμη και συνέχεια με μια δικασία tiling, δηλαδή tile είναι πλακέτα, είναι ένα τετράγωνο, δηλαδή να χωρίζουμε τα δεδομένα της μνήμης σε
blocks, tiles, και συνέχεια τα tiles να τα φέρνουμε στη local memory ή στη shared memory προκειμένου να τα επεξεργαστούν τα νήματα, που αυτές οι μνήμες είναι on chip και είναι πολύ γρήγορες. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαμερίζονται τα δεδομένα σε υποσύνολα και φορτώνουμε το υποσύνολο από την καθολική μνήμη στην κοινή μνήμη χρησιμοποιώντας πολλαπλά νήματα για να εκμεταλλευτούμε τον παραλληλισμό επίπεδου μνήμης και στη συνέχεια προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερα τα δεδομένα που έχουν έρθει στη shared memory ώστε να αυξάνεται η ταχύτητα επεξεργασίας. Και στο τέλος βέβαια αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα πίσω στην καθολική μνήμη. Αντιγράφουμε λοιπόν τα δεδομένα πίσω. Η σταθερή λοιπόν μνήμη είναι πολύ πιο αργή, βέβαια είναι cast. Είναι λοιπόν, έχει κάποια αντίγραφα στην κρυφή μνήμη που βέβαια είναι πολύ μικρή η κρυφή μνήμη μέσα στο on-chip. Γι' αυτό μάλιστα έχει υποθεί από τον Kirk που έχει γράψει το βιβλίο της Nvidia ότι η κρυφή μνήμη στις GPU δεν είναι σαν την κρυφή μνήμη στη CPU. Πρέπει να θεωρούμε ότι ανά νήμα περίπου είναι 2-3 byte αντιστοιχούν οι κρυφής μνήμης. Άρα λοιπόν είναι cast μικρά κομμάτια μόνο. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε δηλαδή ένα πίνακα 200 στοιχείων να το επεξεργάζεται ένα thread και να πιστεύουμε ότι όλο αυτό θα είναι στην cast. Όχι βέβαια. Βέβαια, η μνήμη σταθερών επιτρέπει πολύ καλύτερη εκμετάλλευση του bandwidth της μνήμης, γι' αυτό αν κάτι είναι σταθερά, αν είναι μια μεταβλητή που δεν πρόκειται να αλλάξει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του kernel, καλό είναι να τοποθετηθεί στη μνήμη σταθερών. Θα πρέπει να γίνει ένας προσεκτικός διαχωρισμός των δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο προσπέλασης. Rind only θα μπει σε μια μνήμη σταθερών. Είναι πολύ γρήγορη αυτή η μνήμη σταθερών και είναι η ενδεδειγμένη λύση. Αν έχουμε read-write που, μνήμη που διαμοιράζει μεταξύ των block, θα πρέπει να μπει στην κοινή μνήμη. Αν είναι read-w μέσα σε ένα νήμα, θα πρέπει να μπει σε καταχωρητές. Ενώ read-w για είσοδο των δεδομένων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να μπει στην καθολική μνήμη, που είναι πολύ αργή αυτή η μνήμη. Με την GPU συνδέονται και κάποιες ατομικές λειτουργίες, δηλαδή λειτουργίες που εκτελούνται αδιάσπαστα, χωρίς λοιπόν παρεμβολή από άλλα νήματα. Αυτές οι λειτουργίες είναι για παράδειγμα Atomic Add για πρόσθεση, Atomic Sub αφαίρεση, Atomic Exchange για αναλλαγή δεδομένων, Atomic Minimum για να βρούμε το ελάχιστο, Atomic Max για το μέγιστο, Atomic Ink για την αύξηση, Atomic Deck για τη μείωση και Atomic Cast. Και υπάρχουν μερικές λειτουργίες σε bit. Βέβαια, προϋποθέτει ότι το hardware έχει αρχιτεκτονική έκδοση, το οποίο ονομάζεται υπολογιστική ικανότητα ή compute capability, ένα-ένα και πάνω. Βέβαια, οι κάρτες γραφικών που είναι πια οι σύγχρονες που έχουμε και στο εργαστήριό μας, για παράδειγμα η G770 και πάνω, έχουν αυτή τη δυνατότητα και άρα δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε την GPU σαν ένα συνεπεξεργαστή μαζικού νήματος, όπου διάφοροι kernels εκτελούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα εφόσον μπορούν να παραλληλοποιηθούν. Προκειμένου όμως να έχουμε το όφελος από την ύπαρξη όλων αυτών των εκατοντάδων επεξεργαστών, θα πρέπει να κρατάμε απασχολημένη αυτή τη μηχανή, αυτόν τον επιταχυντή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μαζική νηματοποίηση, massive threading. Και μάλιστα θα πρέπει να κρατάμε τα δεδομένα μας όσο πιο κοντά γίνονται, δηλαδή στην τοπική μνήμη, αν όχι στην κοινόχρηστη. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε έναν GPU υπολογισμό, θα πρέπει να χωρίσουμε μνήμη που θα έχουμε μέσα στην κάρτα γραφικών, στην GPU, κάνουμε malloc, κάνουμε λοιπόν memory allocate στην κάρτα γραφικών, μεταφέρουμε τα δεδομένα από την επεξεργαστή στην κάρτα γραφικών, στη συνέχεια εκτελούμε τον πυρήνα και στο τέλος αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα από την κάρτα γραφικών στον επεξεργαστή.
Μια GPU λοιπόν είναι ένας εξειδικευμένος υπολογιστής. Χρειάζεται να χωρίσουμε χώρο στη μνήμη της κάρτας γραφικών για τις μεταβλητές. Δηλαδή, χρειάζεται να αντιγράψουμε τα δεδομένα από τον επεξεργαστή στην κάρτα γραφικών. Είναι άλλος χώρος διευθύνσεων της κάρτας γραφικών, άλλος χώρος διευθύνσεων του επεξεργαστή. Δεν μπορούμε λοιπόν ένας pointer που αντιστοιχεί σε μια περιοχή μνήμη στον επεξεργαστή να χρησιμοποιηθεί από έναν pointer της κάρτας γραφικών. Χρειάζεται λοιπόν να προσδιοριστεί ο κώδικας προς εκτέλεση και να αντιγραφούν τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν αρχικά η μνήμη GPU είναι άδεια, βλέπουμε τη μνήμη του GPU. Αντιγράφουμε λοιπόν τον πίνακα των δεδομένων που βρίσκεται στη μνήμη του υπολογιστή στη μνήμη της κάρτας γραφικών. Και είναι ένα tip εδώ, καλό είναι οι πίνακες και οι περιοχές μνήμης που βρίσκονται μέσα στη GPU να έχουν κάτω παύλα D, γιατί αναφερόμαστε στο device. Στη συνέχεια αντιγράφουμε τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε, δηλαδή έχουμε κάνει allocate, το επόμενο βήμα είναι αντιγραφή. Εκτελείται ο κώδικας massive multi-threading μέσα στην GPU και στη συνέχεια αντιγράφουμε πίσω τα αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γραφεί κώδικας που εκτελείται στους stream επεξεργαστές στην κάρτα GPU, που είναι, αυτός ονομάζεται kernel. Και λειτουργεί ο kernel σε lockstep fashion σε όλους τους επεξεργαστές στην κάρτα GPU. Δηλαδή, όταν λέμε lockstep, όλα τα threads εκτελούν την πρώτη εντολή, μόλις εκτελέσουν την πρώτη εντολή, εκτελούνται όλα τα threads στη δεύτερη εντολή, την τρίτη εντολή και ούτω καθεξής. Δηλαδή, είναι lockstep, εκτέλεση εντολή προς εντολή. Και θα πρέπει λοιπόν κάθε κομμάτι των δεδομένων να γνωρίζει τι δεδομένα θα πρέπει να επεξεργαστεί. Θα πρέπει λοιπόν ο προγραμματιστής να προσδιορίσει ακριβώς το τι εκτελεί ο καθένας. Αυτό μπορεί να γίνει με να προσδιορίσει το μέγεθος του grid, το μέγεθος και το σχήμα των δεδομένων στο οποίο το πρόγραμμα πρόκειται να δουλέψει. Το μέγεθος των block υποδηλώνει την υποπεριοχή του αυθεντικού πλέγματος που πρόκειται να απονεμηθεί σε ένα multiprocessor. Οι επεξεργαστές τις κάρτες γραφικών που ονομάζονται και stream processors αποτελούνται από multiprocessors που το κάθε multiprocessor έχει το δικό του σύνολο πόρων, τους δικούς του καταχωρητές και τη δικιά του τοπική μνήμη. Θα πρέπει λοιπόν το μέγεθος του block να εκτελείται με τρόπο ώστε να εκμεταλλεύονται πλήρως όλοι οι πόροι ενός multiprocessor προκειμένου να εκτελεστεί όλο το block με την πρώτη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν ένα multiprocessor, για παράδειγμα, έχει 32 καταχωρητές και το κάθε νήμα απαιτεί 2 καταχωρητές για να λειτουργήσει, τότε σημαίνει ότι μέχρι 16 νήματα μπορεί να εκτελεί κάθε φορά το multiprocessor. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε την κατανάλωση πόρων που έχει κάθε νήμα, προκειμένου να προσδιορίσουμε ακριβώς το μέγεθος του block. Έτσι λοιπόν, ακολουθούν κάποια παραδείγματα που μας δείχνουν πώς χρησιμοποιούμε την GPU για να εκτελέσει κάποιες πράξεις. Αυτά τα αρχεία είναι και διαθέσιμα online και μπορεί κάποιος να τα κατεβάσει από τα link που υπάρχουν. Για παράδειγμα, συνήθως χωρίζουμε τον κώδικά μας σε δύο αρχεία. Σε δύο ή παραπάνω αρχεία. Σε αρχεία που αφορούν καθαρά C και σε αρχεία που αφορούν CUDA. Τα αρχεία που αφορούν CUDA έχουν κατάληξη CU από το CUDA. Ενώ τα κλασικά αρχεία C έχουν την κατάληξη C. Άρα λοιπόν, στο πρόγραμμα που θα δούμε, εχωρείται ακέραιοι σε έναν πίνακα, αρχικοποιούνται και εκτυπώνονται. Και συνέχεια τροποποιούνται αυτά τα στοιχεία και ξαναεκτυπώνεται. Έτσι λοιπόν, το symbol CU βλέπουμε ότι στο main ορίζει έναν πίνακα, αρχικοποιεί τον πίνακα σε 0, όπως βλέπουμε. Στη συνέχεια εκτυπώνει το αρχικοποιημένο πίνακα. Στη συνέχεια εκτελεί μια συνάρτηση συμπλήρωσης του πίνακα και εκτυπώνει τα αποτελέσματα. Ένας toy code, δεν έχει κάποια πρακτική λειτουργία, απλώς μόνο και μόνο για να δούμε πώς μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουμε αυτό να το κάνουμε παράλληλο, να το εκτελέσουμε σε μια κάρτα γραφικών. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε δύο συναρτήσεις. Μια συνάρτηση που θα εκτελεστεί στο host, η fill array, και φροντίζει για την εκχώρηση μεταβλητών
αντιγραφή του πίνακα από το hosting name της VU, ορισμό μεγέθους πλέγματος block, επιστράτευση του kernel επικελίδας της VU, αντιγραφή των τιμών πίσω στη μνήμη του host και απελευθέρωση της μνήμης της κάρτας γραφικών. Έτσι λοιπόν το fill array βλέπουμε ότι έχουμε κάνει define στην αρχή ένα μέγεθος block 32 byte. Στη συνέχεια ορίζουμε ότι η fill array είναι extern C, δηλαδή φαίνεται και στο άλλο κομμάτι του κώδικα, δεν χρειάζεται λοιπόν να χρησιμοποιηθεί και να δηλωθεί σε αυτό εδώ το σημείο. Ορίζουμε έναν pointer για τον array D, D γιατί θα είναι στο device και pointer γιατί θα είναι μια περιοχή μνήμης. Κάνουμε allocate αυτή εδώ τη τιμή, δηλαδή kunda malloc void array size of int array size, δηλαδή βλέπουμε ότι κάνουμε καταρχήν διπλό pointer void αστεράκι αστεράκι και array D, έτσι είναι η σύνταξη κάθε φορά. Και συνέχεια ορίζουμε size of int, το μέγεθος του int, επί array size. Το array size είναι το μέγεθος που μας έχει δηλωθεί προηγουμένως. Στη συνέχεια αντιγράφεται με το memcpy τα δεδομένα host to device. Από το host έρχονται στο device, από το host που υπήρχε ο πίνακας array που ήταν δηλωμένο στο host αντιγράφεται στο array D. Στη συνέχεια ορίζει το dim3 block ότι θα είναι ένα block μεγέθους block size. Δηλώνει τη διάσταση του δικτύου του grid σε blocks. Είναι το array size προς block size, δηλαδή όλο το array size χωρίζεται σε block size. Και συνέχεια εκτελεί το πυρήνας. Ο πυρήνας είναι CU fill array. Και βλέπουμε λοιπόν την εκτέλεση με τους τρεις χαρακτήρες που υποδηλώνουν το μικρότερο. Ακολουθεί η παράμετρος του dim grid dim block και η μία παράμετρος μόνο που δέχεται η συνάρτηση που είναι το array D. Η εκτέλεση αυτή εδώ είναι σύγχρονη. Δηλαδή εκτελείται και στη συνέχεια μόλις ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα αντιγράφονται πίσω με το CUDA memcpy από το array D στο array, αλλά βλέπουμε CUDA memcpy device του host και τέλος ελευθερώνεται η μνήμη στην κάρτα GPU CUDA free. Στη simple CU λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε τοποθετήσει μπροστά από τη συνάρτηση στο CU, το οποίο δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι μια καλή πρακτική να υποδηλώνουμε με CU μπροστά τις συναρτήσεις που θα εκτελεστούν στην κάρτα γραφικών και πρόκειται για τον kernel που θα εκτελεστεί σε κάθε stream. Χρησιμοποιείται μπροστά το χαρακτηριστικό global γιατί είναι εμφανής και στο CPU και στο device. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται σε σωματωμένες μεταβλητές blockidx.x και threadidx.x για να γνωρίσει μια συγκεκριμένη θέση του πίνακα. Βλέπουμε λοιπόν η συνάρτησή μας χρησιμοποιεί μπροστά το global και επίσης δέχεται μία παράμετρος που είναι ο pointer των δεδομένων που θα επεξεργαστούν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό εκτελείται ταυτόχρονα σε όλα τα νήματα. Το κάθε νήμα όμως θα πρέπει να γνωρίζει τι θα επεξεργαστεί. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει τη διάσταση που θα επεξεργαστεί που υπολογίζεται με το block idx επί x, block idx.x επί block size, συν thread idx επί x, δηλαδή βρίσκεται σε ποιο block ανήκει αυτό το νήμα και συνέχεια σε ποιο thread idx αυτού του block θα εργαστεί. Και βλέπουμε ότι αυξάνει την τιμή κατά ένα. Δηλαδή η τιμή που είναι στο array D είναι η τιμή που είναι στο array D συν 1. Προκειμένου λοιπόν να μετακλωτιστεί θα πρέπει να κάνουμε compile με το NVCC και τα δύο προγράμματα, και το SimpleC και το SimpleCU, και μάλιστα το NVCC καταλαβαίνει ότι τα προγράμματα που είναι .c θα εκτελεστούν και θα γίνουν compile, μάλλον θα γίνουν compile με το GCC, ενώ τα CU από το ίδιο το NVCC. Ο μετακλωτιστής παράγει κώδικα και για το host και για την GPU. Ενώ ένα άλλο παράδειγμα που μπορούμε να καταλάβουμε τη λειτουργία του compiler και της εκτέλεσης, με την πρόσθεση διανυσμάτων. Ο CPU κώδικας, vector add, δέχεται
float, ένα pointer για, για το πρώτο διάνυσμα, για το δεύτερο διάνυσμα και για το αποτέλεσμα και για το μέγεθος του διανύσματος. Και εδώ πέρα λοιπόν για ένα for loop από 0 μέχρι το width, κάθε φορά είναι μια διανυσματική πράξη πρόσθεσης όπου το α του i συν β του i προστίθεται στο set του i. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κώδικας αυτός μπορεί να τροποποιηθεί και να εκτελεστεί παράλληλα σε GPU. Κάνουμε include τα αρχεία που χρειάζονται για την χρήση των συναρτήσεων CUDA και των δηλώσεων CUDA και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε τον μέγιστο αριθμό, να πάρουμε το device που έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα, getMax GFlops Device ID, άρα να μας δώσει έναν pointer προς την κάρτα γραφικών που θα χρησιμοποιήσουμε, να θέσουμε αυτή τη συσκευή να χρησιμοποιήσουμε, CUDA Set Device, και να την αρχικοποιήσουμε. Μέσα στο κυρίως πρόγραμμα θα πρέπει να ορίσουμε τους pointers που θα χρησιμοποιήσουμε. Κάνουμε malloc σε αυτούς τους pointers, τα δεδομένα αυτά. Στη συνέχεια αντιγράφουμε από την συσκευή, από το host memory στο device, τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε. Εκτελείται ο kernel και συνέχεια αντιγράφουμε πίσω τα δεδομένα, δηλαδή από το device στο host, CUDA memcpy device to host, και βέβαια στο τέλος απελευθερώνουμε τη μνήμη που έχουμε χρησιμοποιήσει στην κάρτα γραφικών. Σχετικά με τον kernel θα πρέπει να ορίσουμε το grid και τα threads και στη συνέχεια να εκτελέσουμε αυτόν εδώ, vector add, δηλαδή το kernel vector add, grid, threads και τις τρεις παραμέτρους. Ενώ η συνάρτηση που θα εκτελεστεί ως kernel, global, void, δέχεται τρεις παραμέτρους. Γι' αυτό και πάνω στην κλίση του kernel έχουμε τρεις παραμέτρους. Το προσέχουμε αυτό. Ορίζουμε λοιπόν integer idx που δηλώνει την ταυτότητα, τη μοναδική ταυτότητα του νήματος, που είναι threadidx.x συν blockidm.x επί blockid.x και γίνεται η πράξη αυτή της πρόσθεσης των διανυσμάτων και της αποθήκευσης των πίνακα C. Τι είναι λοιπόν αυτά τα blockids και τα threadids? Μπορούμε λοιπόν να τροποποιήσουμε τον κώδικα και να εκτυπώσουμε τα block IDX και τα thread IDX. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο πίνακες αντί για έναν, ένα για τα block IDX και ένα για τα thread IDX. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε χ επί block IDX.x επί block size in thread IDX χ και να τοποθετήσουμε αυτές τις δύο εντολές, ώστε στο block D να τοποθετούμε τα block IDX X και στο thread D να τοποθετούμε τα thread IDX X. Άρα βλέπουμε ότι αρχικά στο block 0 έχουμε για παράδειγμα 4 νήματα που εκτελούνται στα στοιχεία του πίνακα και στη συνέχεια, μόλις ολοκληρώσουν το έργο τους, έρχεται το άλλο block με άλλα 4 νήματα και εκτελούν αυτά εδώ τα στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν το κάθε νήμα να γνωρίζει πού είναι. Για παράδειγμα, αυτό εδώ είναι το νήμα 0 και αυτό εδώ είναι το νήμα 0. Πώς μπορούμε όμως να ξεχωρίσουμε ποιο νήμα είναι, τι θα κάνει τι? Αυτό το νήμα είναι το νήμα 0, αλλά του block 1. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε το μέγεθος του block. Το μέγεθος του block για παράδειγμα εδώ πέρα είναι 4. Άρα είναι το threadidx.x που είναι το 0 συν blockidx.x που είναι το 1 επί το μέγεθος. Το μέγεθος είναι 4. Άρα αυτό λοιπόν είναι 0 συν 1 επί 4. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε, όπως είδαμε προηγουμένως, blockidx.x επί block size, δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι το block idx.x, αυτό το 4 είναι block size επί block size
Άρα είδαμε block idxx επί block size και το άλλο είναι thread idx.x και αυτό εδώ πέρα είναι το thread idx.x. Μπορούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να προσδιορίσουμε μοναδικά τα δεδομένα που θα χειριστούν. Και αυτό εδώ πέρα λοιπόν το νήμα εκτελεί και επεξεργάζεται αυτό εδώ το block, το στοιχείο του πίνακα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε και το thread idx και το block idx. Άρα λοιπόν κάνουμε τη μεταγλώτηση nvcc.c.cu και έχουμε στο τέλος την παράμετρο παύλα O που μας δείχνει το τελικό εκτελέσιμο αρχείο. Εκτελούμε το πρόγραμμα και στη συνέχεια μπορούμε να επεξεργαστούμε το CU και να τροποποιήσουμε για παράδειγμα το block size από 8 σε 4. Και μετράμε πάλι, εκτελούμε και μετράμε πάλι το χρόνο εκτέλεσης. Μπορούμε βέβαια να το επεκτείνουμε και σε δύο διαστάσεις. Σε δύο διαστάσεις θα δούμε τα αρχεία thread 2D, όπου τώρα έχουμε παράμετρο χ και παράμετρο y. Βλέπουμε λοιπόν x ίσον block idxx επί block size in thread idxx, δηλαδή βλέπουμε και τη γραμμή που είναι οριζόντια και το κατακόρυφο προκειμένου να προσδιορίσουμε μοναδικά. Και βέβαια η position είναι χ επί size of array συν y. Ομοίως μεταγλωτίζουμε και εκτελούμε το πρόγραμμα. Τα αρχεία αυτά βέβαια μπορούμε να τα κατεβάσουμε από το site που μας δίνεται εδώ πέρα ή άμα ψάξουμε στο Google για το αρχείο blockandthread2d.c. Είναι αρχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για μια εισαγωγή στην CUDA. Όταν καλείται ο kernel βέβαια, έχουμε ορίσει ένα dim διαστάσεων block size επί block size και συνέχεια είναι το μέγεθος του array διαιρεμένο για το block size. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε block size 10, τότε έχουμε 10 επί, για παράδειγμα, 10 επί 10. Άρα εδώ πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αν έχουμε ένα πίνακα array size 1000, 1000 δια 10 και έχουμε λοιπόν 100 blocks. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε πώς συνδέονται τα blocks με το grid. Και ασφαλώς η εκτέλεση είναι με το εκτέλεση του kernel, τοποθετούμε το όνομα του kernel και συνέχεια τις διαστάσεις dim grid και dim block. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το SACSP, δηλαδή scalar alpha χ plus y, δηλαδή α επί χ plus y. Είναι μια πολύ γνωστή πράξη στη γραμμική άλγεβρα και μπορούμε να επαναλάβουμε το βρόχο ανανήμα. Έτσι λοιπόν ο συριακός κώδικας είναι α επί χ i συν y του i και αν θέλουμε να το μετατρέψουμε σε πυρήνα CUDA τοποθετούμε μπροστά το global. Στη συνέχεια οι πίνακες δίνονται ως pointers και βλέπουμε λοιπόν ότι η μοναδική ταυτότητα του κάθε νήματος δίνεται από το block idxx επί block dim του χ συν thread idxx, είναι ακριβώς όπως το είχαμε δει σε προηγούμενο slide. Και αν το i είναι μικρότερο του νη, γίνεται αυτή η πράξη. Γιατί πολλές φορές θα έχουμε νήματα παραπάνω από τα διαθέσιμα δεδομένα του πίνακα. Οπότε σε περίπτωση που έχουμε, δηλαδή για παράδειγμα έχουμε 100 στοιχεία στον πίνακα και έχουμε 128 νήματα, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα πρέπει τα 28 που βρίσκονται πάνω από τον αριθμό των δεδομένων του πίνακα να μην κάνουν τίποτα. Άρα εδώ πέρα μόνο τα νήματα που έχουν χρήσιμο έργο να κάνουν θα εκτελέσουν και τα υπόλοιπα θα μείνουν σε κατάσταση idle. Κάθε πολυεπεξεργαστής hardware σε μια κάρτα γραφικών GPU έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί ενεργά πολλαπλά blocks σε μια φορά. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις σε μνήμη ανά block και ανά νήμα προκειμένου να μπορέσουμε να χρονοδρομολογήσουμε κατάλληλα αυτούς τους kernel. Τα blocks που υπόκειται σε επεξεργασία είναι τα ενεργά blocks και αν ένα block είναι πολύ μεγάλο τότε δεν θα χωρέσει στους πόρους και θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Κάθε ενεργό μπλοκ χωρίζεται σε ομάδες νημάτων SIMD, Single Instruction Multiple Data, δηλαδή η ίδια εντολή εκτελείται από όλα τα νήματα ταυτόχρονα του RAP της ομάδας και αυτά ονομάζεται RAPs. Κάθε RAP περιέχει τον ίδιο αριθμό ονομάτων, ονομάζεται RAP Size και εκτελούνται σε πολυεπεξεργαστές με το πρότυπο SIMD, Single Instruction Multiple Data. Αν έχουμε δηλώσεις if ή while, τότε τα νήματα ίσως αποκλίνουν. Γιατί? Επειδή έχουμε, για παράδειγμα, ένα RAP size με 32 threads και αν το i είναι μικρότερο από το 16, τότε τα 16 νήματα εκτελούν άλλες εντολές, τα 16 άλλες εντολές. Που σημαίνει βέβαια, επειδή έχουμε single instruction, single multiple data, σημαίνει ότι θα γίνει ένα πέρασμα που θα εκτελεστεί η εντολή από τη μία κατεύθυνση και τα άλλα θα παραμένουν idle και μετά θα ξαναγίνει μια εκτέλεση με την άλλη εντολή και τα άλλα νήματα θα εκτελεστούν. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή που λέμε η απόκληση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και sync threads για να συγχρονίσουμε τα νήματα. Άρα λοιπόν η μονάδα εκτέλεση είναι το thread. Είναι η μονάδα παραλληλισμού στο CUDA. Το RAP είναι ένα σύνολο νημάτων, μια ομάδα νημάτων που εκτελούνται παράλληλα με SIMD, Single Instruction Multiple Data. Το block είναι ένα σύνολο από νήματα που εκτελούνται μαζί. Και το grid είναι ένα σύνολο από block νημάτων τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όλα πριν την εφαρμογή της εκτέλεσης του επόμενου kernel. Ένας kernel λοιπόν εκτελείται ως ένα πλέγμα από blocks νημάτων που το κάθε block έχει wraps. Όλα τα νήματα μοιράζονται το χώρο της καθολικής μνήμης. Ένα μπλοκ νημάτων είναι ένα σύνολο από νήματα που μπορεί να συνεργάζονται το ένα με το άλλο, δηλαδή να συγχρονιστούν με barrier, να διαμοιράσουν αποτελεσματικά την κοινόχρηστη μνήμη, αλλά νήματα από διαφορετικά μπλοκ δεν μπορούν να συγχρονιστούν και να συνεργαστούν. Ο προγραμματιστής λοιπόν δηλώνει μπλοκ νημάτων, που μπορεί να είναι από 1 στους 512 ταυτόχρονα νήματα. Το σχήμα του block μπορεί να είναι 1D, 2D ή 3 διαστάσεων. Οι διαστάσεις block σε νήματα, δηλαδή μπορεί κάποιος να ορίσει ένα block ότι αποτελείται ας πούμε, από 10 επί 10 επί 10, δηλαδή 1000 νήματα. Βέβαια δεν μπορεί να ορίσει τα 1000 νήματα γιατί είπαμε στους 512. Μπορεί όμως να βράσει 10 επί 10 επί 2, 10 επί 10 100 επί 2 200. Όλα τα νήματα σε ένα block εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα νήματος και μοιράζονται δεδομένα και συγχρονίζονται για την εκτέλεση της εργασίας. Το κάθε νήμα πάντα έχει το δικό του thread ID και αποτελεί την ταυτότητα του νήματος προκειμένου να γνωρίζει τι δεδομένα θα πρέπει να επεξεργαστεί. Πώς διαμερίζουμε λοιπόν τα blocks των νημάτων? Τα blocks των νημάτων διαμερίζονται σε wraps, σε πλεξούδες ή ομάδες. Τα ID νήματος μέσα σε ένα wrap είναι διαδοχικά και αυξανόμενα. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα block 1D, τότε το thread ID στο thread IDX θα δώσει στο wrap 0 τα νήματα από 0 μέχρι 31, στο 1 από 32 μέχρι 63 και στο wrap NI 32 επί 1 μέχρι thread του 32 NI συν 1 πλην 1. Για blocks με αριθμό νημάτων από νήματα που δεν είναι πολλαπλασία του 32, τότε το τελευταίο γεμίζει με επιπλέον νήματα για να συμπληρωθούν τα 32 νήματα. Για παράδειγμα, αν έχουμε 48 νήματα, τότε θα έχουμε ένα full wrap με 32 νήματα και ένα που θα γεμίσει με άλλα 16 idle νήματα. Βλέπουμε στο σχήμα πώς διαμοιράζονται τα blocks των νημάτων, όπου παρατηρούμε ότι έχουμε έναν πίνακα, για παράδειγμα, που θέλουμε να επεξεργαστούμε και αρχικά τοποθετείται η πρώτη σειρά 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, μετά ακολουθεί άλλη 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2 και ούτω καθεξής. Δηλαδή τοποθετούνται σε μια γραμμική εκτέλεση. Ο διαμερισμός είναι πάντα ο ίδιος και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να γνωρίζουμε πώς να συγγράψουμε τον κώδικά μας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε σε οποιαδήποτε διάταξη μεταξύ των wraps. Γιατί το ακριβές μέγεθος μεταξύ από RAP σε RAP μπορεί να αλλάξει, νέες γενιές μπορούν να φέρουν νέα μεγέθη και βέβαια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και το συγχρονισμό με εξαρτήσεων. Sync threads προκειμένου να γίνει αυτός ο συγχρονισμός φράγματος και να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ολοκληρωθεί
οι εκτελέσεις των αποτελεσμάτων που θέλουμε, προτού συνεχίσουμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, το hardware εκτελεί μια εντολή για όλα τα νήματα στο ίδιο wrap. Είναι step lock εκτέλεση. Οπότε έχουμε single instruction multiple thread, δηλαδή η ίδια εντολή εκτελείται σε όλα τα νήματα. Λειτουργεί βέβαια καλά όταν όλα τα νήματα ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι ροής ελέγχου. Αν υπάρχει απόκληση, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η κύρια ανησυχία απόδοσης είναι λοιπόν η απόκληση. Η απόκληση μειώνει πάρα πολύ τις επιδόσεις. Γιατί όπως είπαμε πριν, αν υπάρχει απόκληση και εκτελείται με if κάποια νήματα εκτελούν άλλα δεδομένα και άλλα εκτελούν άλλα, τότε πρέπει δύο φορές να εμφανιστούν αυτές οι εντολές προκειμένου να εκτελεστεί ο κώδικας σωστά. Διαφορετικά μονοπάτια εκτέλεσης είναι serialized και όπως είπαμε ένα if then else εκτελείται σε δύο φάσεις. Μία για τα νήματα που εκτελούν το μονοπάτι then και μία άλλη για τα νήματα που εκτελούν το μονοπάτι else. Τα μονοπάτια ελέγχου που παίρνονται από τα νήματα των wraps διαβαίνονται ένα τη φορά μέχρι να μην υπάρχουν άλλα. Δηλαδή αν έχουμε μια απόκληση που έχει 4 μονοπάτια, 4 φορές παραπάνω θα καθυστερήσει η εκτέλεση. Δηλαδή κάθε διαφορετικό μονοπάτι εκτέλεσης πολλαπλασιάζει την καθυστέρηση με το αντίστοιχο αριθμό. Μια συχνή περίπτωση είναι η αποφυγή της απόκλησης όταν μια συνθήκη διακλάδωσης αποτελεί συνάρτηση το ID του τμήματος. Για παράδειγμα, αν το thread IDX είναι μεγαλύτερο από το 2 να εκτελέσει ένα κομμάτι κώδικα, δημιουργεί δύο διαφορετικά μονοπάτια ελέγχου σε κάθε μπλοκ. Ο βαθμός ανάλυσης του κλάδου είναι μικρότερο από το wrap size, άρα τα νήματα 0 και 1 ακολουθούν διαφορετικό μονοπάτι από τα υπόλοιπα νήματα και αυτό γίνεται σε κάθε μπλοκ. Βέβαια μπορούμε να ξαναγράψουμε το κώδικα φροντίζοντας η απόκληση να αφορά μεγαλύτερα νήματα. Για παράδειγμα, thread IDX δια X δια wrap size μεγαλύτερο του 2 δημιουργεί δύο διαφορετικά μονοπάτια ελέγχου, αλλά είναι ολόκληρο πολλαπλάσιο του wrap size, οπότε όλα τα νήματα σε ένα οποιοδήποτε δεσμένο wrap ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι. Επίσης, μία λειτουργία που χρησιμοποιείται στην CUDA όπως το είχαμε δει και σε OpenMPI και στο OpenMP είναι η λειτουργία της πράξης του reduction, δηλαδή έχουμε πολλές διαφορετικές τιμές και καταλήγουμε σε μία. Δοθέτως ενός πίνακα με τιμές, η reduction σε μία μοναδική τιμή γίνεται παράλληλα. Για παράδειγμα είναι το sum reduction, άθροισμα όλων των τιμών στον πίνακα και το max reduction που βρίσκεται η μέγιστη τιμή από ένα πλήθος από άλλες τιμές. Μια τυπική παραλληλοποίηση είναι η αναδρομική μείωση κατά το ίμιση του αριθμού των νημάτων και προσθέτει δύο τιμές ανά νήμα. Απαιτεί βέβαια όμως μια λογαριθμική τιμή, λογνή των βημάτων για νη στοιχεία απαιτώντας την ίδια δύο νήματα. Άρα θεωρούμε ότι μια in-place reduction χρησιμοποιεί κοινή μνήμη. Το αυθεντικό διάνυσμα βρίσκεται στη μηχανή της καθολικής μνήμης. Διατηρεί ένα διάνυσμα μερικού αθροίσματος σε κοινή μνήμη. Και κάθε επανάληψη φέρνει το διάνυσμα μερικού αθροίσματος πιο κοντά στο τελικό άθροισμα. Τελική λύση λοιπόν θα βρίσκεται στο στοιχείο 0. Βλέπουμε εδώ πέρα shared ότι είναι στην κοινόχρηστη μνήμη ένα πίνακας partial sum. Στη συνέχεια για κάθε stride που είναι μέχρι τον αριθμό των blocks πολλαπλασιάζουμε επί 2, συγχρονίζουμε τα νήματα. Και αν το tap modulo 2 επί stride, δηλαδή το υπόλοιπο της πράξης του t προς 2 επί stride ίσον 0, τότε να γίνει η πρόσθεση αυτή. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στα διάφορα iteration αρχικά έχουμε τον πίνακα με όλα τα στοιχεία, στη συνέχεια η πρόσθεση γίνεται κάθε φορά στο άρτιο στοιχείο του πίνακα, στη συνέχεια βλέπουμε ότι η πρόσθεση γίνεται κάθε φορά στο τέταρτο στοιχείο του πίνακα και συνέχεια στο 8ο και ούτω καθεξής. Βέβαια υπάρχει απόκληση, γιατί βλέπουμε ότι κάποια νήματα ήδη από το δεύτερο reduction, ότι κάποιο νήμα εκτελεί ένα κομμάτι κώδικα, κάποιο άλλο δεν εκτελεί, κάποιο εκτελεί, κάποιο άλλο δεν εκτελεί. Άρα βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται αυτή η απόκληση. Σε κάθε επανάληψη δύο μονοπάτια ελέγχου θα διασχίζουν διαδοχικά το wrap, οπότε η καθυστέρηση γίνεται διπλάσια. Νήματα που διεξάγουν πρόσθεση και νήματα που δεν διεξάγουν πρόσθεση
και κοστίζουν επιπλέον κύκλους. Μπορεί βέβαια να βελτιωθεί. Θα πρέπει να δούμε πώς να απενεργοποιούμε νήματα και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του wrap size, ώστε να ξαναγράψουμε τον κώδικα για να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απόκληση. Και αυτό μπορεί να γίνει με το να τροποποιήσουμε τον κώδικα που μας δίνει την απόκληση. Ο κώδικας που μας δίνει την απόκληση είναι εδώ πέρα. Αν το tag, το tag είναι η μεταβλητή που συνδέεται με το thread id x, είναι μόντζουλο 2 επί stride ίσον ίσον 0. Το stride είναι μια τιμή που συνεχώς αυξάνει, δηλαδή το stride το βήμα, το stride είναι το βήμα, ο διασκελισμός. Είναι αρχικά, έχει τιμή 1, δηλαδή το βήμα είναι 1, μετά το βήμα 2, μετά το βήμα 4 κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι tag modulo 2 επί stride ίσον ίσον 0. Και μπορούμε να το κάνουμε με το να ξαναγράψουμε το κώδικα μας και να πούμε αν το tag είναι μικρότερο του stride. Δηλαδή, κάθε φορά τα νήματα που είναι μικρότερο από το stride θα λειτουργούν και τα υπόλοιπα θα απενεργοποιούνται. Και βλέπουμε εδώ πέρα κάθε φορά ότι κάθε φορά βέβαια το stride το αυξάνουμε κατά, το πολλαπλασιάζουμε επί 2, πόσο σιγά σιγά μειώνεται το stride όπως βλέπουμε εδώ πέρα και στο τέλος, δηλαδή από αυτό το σημείο και μετά απενεργοποιούνται τα νήματα, από εδώ και μετά απενεργοποιούνται τα νήματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, έχουμε μειώσει την καθυστέρηση λόγω απόκλησης. Στην πρώτη επανάληψη, άμα έχουμε 512 νήματα, στην πρώτη επανάληψη τα 0 ως 255 εκτελούν την πρόσθεση, ενώ τα υπόλοιπα δεν εκτελούν πρόσθεση. Και αποθηκεύονται στα στοιχεία 0 ως 255. Μετά όλα τα νήματα στο wrap 1 έως wrap 8 εκτελούν την πρόσθεση, ενώ στο wrap 9 έως wrap 15 δεν κάνουν προσθέσεις. Δηλαδή, όλο το νήμα ή κάνει ή δεν κάνει. Δηλαδή, δεν υπάρχει απόκληση ανά επίπεδο, ανά wrap, ανά ομάδα. Όλα τα νήματα σε κάθε wrap ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι και δεν υπάρχει απόκληση νήματος. Και βλέπουμε βέβαια ότι η απόκληση υπάρχει από το 5ο και μετά, αλλά βέβαια έχουμε ήδη πετύχει το στόχο μας και η περισσότερη εργασία έχει γίνει. Μια βελτίωση που μπορεί να γίνει παραπάνω και να έχουμε λοιπόν καλύτερα αποτελέσματα είναι ότι οι τελευταίοι 6 βρόχοι μόνο ένα wrap είναι ενεργό και κοινά διαβάσματα και γραφές είναι να κάνουμε ένα SIMD σύγχρονος εντός ένα wrap. Δηλαδή να παραλείψει το sync thread και να κάνει ένα δίπλο των τελευταίων 6 επαναλήψεων. Για παράδειγμα βλέπουμε εδώ πέρα πως στο τέλος δεν έχουμε sync thread και κάνουμε αναδίπλωση των 6 τελευταίων επαναλήψεων, δηλαδή βγάζουμε τις 6 τελευταίες επαναλήψεις και τις βγάζουμε κατευθείαν ως κώδικα. Αυτό βέβαια δεν θα λειτουργήσει κατάλληλα αν το wrap size μειώνεται, γιατί χρειάζεται sync thread. Αν βάλουμε όμως sync thread μέσα σε if, τότε μπορούμε να έχουμε πρόβλημα γιατί δεν θα εκτελεστεί από όλα τα νήματα και ενδεχομένως θα δημιουργήσει αδιέξοδο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο πολλαπλασιασμός των πινάκων που χρησιμοποιώντας κοινή μνήμη. Πάλι έχουμε εδώ global, τον pointer σε ένα πίνακα μη, ένα πίνακα νη και ένα πίνακα π. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε το row της γραμμής, block id x y επί tile width syn thread id x y, το column της γραμμής και συνέχεια γίνεται η πράξη του πολλαπλασιασμού. Όλα τα νήματα προσπελάβουν την καθολική μνήμη για τα στοιχεία εισόδου του πίνακά τους, όπως έχουμε δει αυτό το διάγραμμα, η global memory είναι κοινή σε όλα τα block, σε όλο το grid βασικά, και υπάρχει και constant memory. Δύο προσπελάσεις μνήμης, 8 byte ανακίνητης υποδιαστολής multiple add. Σημαίνει ότι 4 byte ανά σεκόν του εύρους ζώνης, δηλαδή 4 επί 346,5 απαιτούνται, δηλαδή 1386 GB ανά σεκόν για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση flop, αλλά επειδή εμείς έχουμε bandwidth στην κάρτα γραφικών G80,
86,4 GB/s, περιορίζεται ο κώδικας σε 21 GFLOPS. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την ημίωση του με λιγότερες προσβάσεις, να έχουμε περισσότερα στοιχεία και να μας επιτρέψει να έρθουμε πιο κοντά στο μέγιστο το 346,5 GFLOPS. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την κοινή μνήμη για επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων της καθολικής μνήμης. Κάθε στοιχείο εισόδου διαβάζεται από το πλάτος των νημάτων και φορτώνεται στην κοινή μνήμη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μια τοπική έκδοση των δεδομένων από τη Shared Memory. Αυτό επιτυχάνεται με τη χρήση των Tiled αλγορίθμων, δηλαδή των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν Tiles, όπως αυτά εδώ είναι τα πλακάκια. Τέτοια πλακάκια, Tiles πρέπει να χρησιμοποιούνται για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, για να γίνει ο πολλαπλασιασμός Tile, χωρίζει η εκτέλεση του kernel σε φάσεις, ώστε η προσπέλαση δεδομένων να επικεντρώνεται σε ένα υποσύνολο κάθε φορά, δηλαδή έρχεται ένα Tile κάθε φορά και γίνεται η πράξη. Οπότε, αυτό έχει ως συνέπεια τα δεδομένα να επαναχρησιμοποιούνται και να βοηθάει καλύτερα την εκτέλεση. Κάθε στοιχείο λοιπόν MD και NE χρησιμοποιείται ακριβώς δύο φορές στην παραγωγή ενός 2xD Tile τύπου NE. Δηλαδή, βλέπουμε για παράδειγμα το 1.0 χρησιμοποιείται στο thread 0.0 και χρησιμοποιείται και στο thread 1.0. Και ομοίως το NE 1.0 χρησιμοποιείται στο thread 1.0 και στο thread 1.1. Άρα, κάθε στοιχείο διαβάζεται δύο φορές. Άρα έχουμε κερδίσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε νήμα να φέρει το δικό του στοιχείο. Βέβαια, θα πρέπει να κάνουμε το μετασχηματισμό tiling για να το πετύχουμε αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε χωρίσει τους πίνακες MD και ND σε tiles και δουλεύουμε με tiles. Και επανατοποθετούμε και επαναχρονοδρομολογούμε, τοποθετούμε διαφορετικά κάποιες αριθμητικές πράξεις προκειμένου να έχουμε την μεγαλύτερη απόδοση στους αλγορίθμους. Κάθε μπλοκ νημάτων πρέπει να έχει αρκετά νήματα. Το tile width για 16 μας δίνει 256 νήματα και θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά μπλοκ νημάτων, δηλαδή 1024x1024. Έχουμε 4.096 μπλοκ νημάτων, εκτελεί 512 πράξεις πραγματικών αριθμών και το εύρος ζώνης πια δεν είναι ένας περιοριστικός παράγοντας. Άρα με τον μετασχηματισμό tiling στην CUDA, σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε εκμεταλλευτεί καλύτερα τον bandwidth της μνήμης, δηλαδή έρχεται ένα στοιχείο από την εξωτερική μνήμη και το εκμεταλλευόμαστε δύο φορές. Άρα λοιπόν έχουμε, σαν να λέμε, διπλασιάσει την ταχύτητα της κάρτας γραφικών. Θα πρέπει βέβαια να θέσουμε και το DIM block κάθε φορά και το DIM grid κατάλληλα προκειμένου να εκτελεστεί αυτός ο κώδικας. Ο tile λοιπόν πολλαπλασιασμός πινάκων είναι αυτή εδώ η μορφή. Έχουμε shared δύο μνήμες στα tiles. Τα tiles τα έχουμε ορίσει shared, δηλαδή προσβάσιμα από όλα τα νήματα του block. Το κάθε block έχει το δικό του bh και tafx και συνέχεια βλέπουμε ότι κάθε φορά όλα τα νήματα μεταφέρουν στις tiled εκδόσεις τα δεδομένα από την εξωτερική μνήμη, συγχρονίζονται και συνέχεια γίνεται ο πολλαπλασιασμός με τα tiled στοιχεία που είναι στην shared memory. Κάθε block λοιπόν υπολογίζει ένα κυκλικό πίνακα μεγέθους tile width και κάθε νήμα υπολογίζει ένα στοιχείο PD. Στην GeForce 80 κοινή μνήμη και νηματοποίηση έχουμε ότι κάθε στοιχείο, κάθε stream multiprocessor έχει 16 kB κοινής μνήμης, οπότε αν έχουμε tile width 16 σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το κάθε μπλοκ νημάτων 2 kB της κοινής μνήμης, άρα μπορούμε να έχουμε ενεργά μέχρι και 8 blocks, δηλαδή να έχουμε μέχρι και 4.096 φορτώσεις σε κρεμότητα, και αν προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το μέγεθος του tile width σε 32, τότε θα έχουμε 8 kB κοινής μνήμης σε ένα block, επιτρέποντας μόνο μέχρι 2 μπλοκ νημάτων, το οποίο δηλαδή έχει μειωθεί η απόδοση. Άρα μειώνεται η προσπελάση στην καθολική μνήμη με ένα παράγοντα της τάξης του 16. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ακριβώς πόσο tile width θα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή το tile width συνδέεται με το
προσωρινό αντίγραφο που βρίσκεται στη shared memory. Τι μέγεθος θα έχει λοιπόν το προσωρινό αντίγραφο στη shared memory, ώστε να μην το κάνουμε πολύ μεγάλο και δεν μπορούμε να το γεμίσουμε ταυτόχρονα με μεγάλη απόδοση. Και κάποια αποτελέσματα που δείχνουν εδώ το tiling, βλέπουμε ότι βλέπουμε ότι τα gigaflops αυξάνονται μέχρι να φτάσουμε βλέπετε 8, βλέπουμε 8x8 φτάνουμε στα 20 περίπου, 12x12 στα 30 και μετά στο 16x16 αν είναι μόνο tile η απόδοση είναι στο 40x50, ενώ άμα είναι tile και unroll τότε φτάνουμε στα 90. Άρα η τυπική δομή ενός προγράμματος είναι ολίζουμε τις καθολικές μεταβλητές, τις συναρτήσεις με global, στη συνέχεια στο main κάνουμε malloc στην κάρτα γραφικών τη μνήμη, μεταφέρουμε τα δεδομένα από τον επεξεργαστή CPU από την κάρτα, από τη μνήμη που είναι στον επεξεργαστή στην μνήμη που είναι στην κάρτα γραφικών, θέτουμε τα grid blocks κτλ, εκτελεί το kernel, μεταφέρουμε τα αποτελέσματα πίσω και ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με τη χρυσή λύση, δηλαδή με τη λύση που είχε υλοποιηθεί καθαρά μόνο στον επεξεργαστή και θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια. Και οι μεταβλητές μπορεί να είναι local shared και να έχουμε βέβαια και βοηθητικές συναρτήσεις. Μια άλλη πραγματική εφαρμογή είναι το διάγραμμα Voronoi, όπου σε αυτό εδώ πέρα, επειδή ο κλασικός ακολουθιακός αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα O, no, N, log N, θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση πλεγμάτων σημείων, ένα διαφορετικό χρώμα σε κάθε seed, υπολογίζεται απόσταση του κάθε σημείου και χρωματίζεται με το χρώμα του πιο κοντινού seed. Και αυτό μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα και τα αντίστοιχα στοιχεία από τη διεύθυνση που μας δίνεται, προκειμένου να δούμε μια υλοποίηση που επιτυχάνει μια πολύ καλή παραυλοποίηση. Τώρα, κάποιες συμβουλές για βελτίωση της επίδοσης σε συσκευές GPU είναι ότι θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα τα στοιχεία σε σύνορα των 64 byte, προκειμένου λοιπόν να έχουμε τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων από την εξωτερική μνήμη στην εσωτερική. Και επειδή είναι δύσκολο να γίνει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση CUDA malloc pitch, όπου ορίζει το καλύτερο pitch και το επιστρέφει στο πρόγραμμα και στη συνέχεια μπορούμε να λάβουμε υπόψη το pitch που μας έχει επιστραφεί στη συνάρτηση CUDA MEMCPY 2D. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ενδεχομένως ότι αν ο πίνακας μας δεν είναι ακριβώς aligned και έχει κάποιο κενό εδώ πέρα, τότε θα πρέπει να γίνει padding προκειμένου να έχουμε aligned μεταφορές και άρα τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Δείτε τώρα, μπορούμε να βρούμε στο Google το αρχείο PitchCU, όπου μπορούμε να το κατεβάσουμε κιόλας για να δούμε πως το pitch βοηθάει, δηλαδή το να υπολογίσουμε το pitch, να γεμίσουμε padding τον πίνακα ώστε να είναι ακριβώς aligned και ευθυγραμμισμένος σε boundary των 64 byte, μας βοηθάει στην καλύτερη μεταφορά των δεδομένων. Στα βασικά τμήματα του κώδικα έχουμε τη συνάρτηση CUDA malloc pitch που έχει μια παράμετρο το device pointer, το pitch που είναι η τιμή που θα επιστρέψει και το μέγεθος και το height και μας επιτρέφει λοιπόν το pitch το οποίο μπορούμε συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε στο CUDA MEMCPY 2D για να κάνουμε την μεταφορά. Και μέσα στο kernel λοιπόν ορίζουμε ομοίως global τις μεταβλητές, τον kernel μας με τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί και εκτελούμε τον kernel με τις αντίστοιχες παραμέτρους pointer, pitch, width κτλ. Παρατηρούμε λοιπόν πως κατά τη χρήση του pitch διαμοιράζουμε την εργασία μεταξύ των γραμμών και χωρίζουμε το διδάστατο πίνακα σε blocks από γραμμές. Άρα λοιπόν ένα μπλοκ, μια γραμμή του πίνακα παίρνει ένα μπλοκ, ένα άλλο μπλοκ για την επόμενη γραμμή, μαζί με, βέβαια με το padding που έχουμε κάνει. Το μπλοκ συνήθως παίρνει τη μέσα από 192 μέχρι 256 με μέγιστη τιμή το 512. Θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο βέβαια το 32, γιατί αυτό είναι το wrap size των GPUs και περιορίζεται βέβαια από τους πόρους που μπορούμε να έχουμε και συγκεκριμένα από τους καταχωρητές που διατίθενται κάθε φορά ανά πολυεπεξεργαστή της κάρτας γραφικών.
Το μέγεθος πλέγματος είναι σημαντικό για το scalability. Μια τιμή τουλάχιστον 100, αλλά και μεγαλύτερη δεν προκαλεί πρόβλημα. Η πραγματική τιμή βέβαια εξαρτάται από το μέγεθος των δεδομένων του προβλήματος και θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του αριθμού των multiprocessors για μια ομαλή κατανομή της εργασίας. Για παράδειγμα, να έχουμε 24 blocks και μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στις series 8 που υπάρχουν 12 multiprocessors, αλλά αν έχουμε 32 multiprocessors θα έχουμε πρόβλημα, γιατί το 24 δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 32. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την απόκληση κώδικα όταν έχουμε δομές if, for και while. Ο αποκλείον κώδικας αποτρέπει τη SMD να εκτελεστεί και μια προσέγγιση βέβαια είναι να εκτελεστεί ένας απλούστερος κώδικας kernel πολλές φορές και να χρησιμοποιεί και το sync thread για το συγχρονισμό. Για την καθυστέρηση της μνήμης, 4 κύκλοι ρολογιού απαιτούνται για κάθε διάβασμα για γραφή μνήμης, συν επιπλέον με 400-600 κύκλους για την καθυστέρηση μεταφοράς των δεδομένων, που μπορεί όμως να μείνει κρυφή διατηρώντας ένα μεγάλο ρυθμό νημάτων απασχολημένων, δηλαδή να γίνει η επικάλυψη της μεταφοράς των δεδομένων στη μνήμη και στην επεξεργασία. Άρα, κρατήστε τον αριθμό του απονήματα ένα μπλοκ και ένα πλέγμα όσο μεγαλύτερο μπορείτε. Η σταθερή μνήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερά δεδομένα και είναι καλή συμβουλή να χρησιμοποιηθεί constant memory για δεδομένα που δεν αλλάζουν. Είναι και cast. Η συσκευή είναι ικανή να διαβάσει ένα αριθμό από 3264 και 128 bit από τη μνήμη με μία μόνο εντολή, αλλά θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Γι' αυτό πρέπει να δούμε την συνάρτηση CUDA malloc pitch. Αν διαμορφωθεί σωστά, πολλά νήματα ενός wrap μπορούν να παραλάβουν το καθένα από ένα κομμάτι μνήμης με μόνο μία εντολή ανάγνωσης. Επίσης, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να έχει ένα watchdog timer, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος kernel που εκτελείται πολλή ώρα στην GPU να σταματήσει, να τερματίσει την εκτέλεση, γιατί η GPU θα έχει καθυστερήσει να απαντήσει σε ένα σήμα του επεξεργαστή. Αν έχουμε βέβαια ένα μικρό kernel, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν όμως εκτελέσουμε ένα kernel που απαιτεί πολλή ώρα εκτέλεση στη GPU, υπάρχει ένα πρόβλημα και γι' αυτό η λύση είναι να τρέχουμε την CUDA σε μια κάρτα γραφικών που δεν έχει οθόνη. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες βιβλιογραφικές πηγές για την ανάπτυξη αυτής της διάλεξης, όπως αναγράφονται στο slide. Και οι ασκήσεις βέβαια είναι διαθέσιμες στο ίντερνετ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.